Να πάμε στον Έλληνα της Βιέννης, έναν Έλληνα της Βιέννης, τον κύριο Λευτέρη Δερμιτζάκη, κάτοικος περιοχής. Πάμε να συνδεθούμε με την περιοχή, να καλησπερίσουμε τον, καλησπέρα. Τον κύριο Δερμιτζάκη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στις τάξεις των αυστριακών τουριστών και το πόσο πολύ επιδιώκουν να έρθουν στην Κρήτη και στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Φυσικά, γιατί είμαι στο κέντρο, ξέρω πάρα πολλούς Αυστριακούς. Ξέρω ότι το κλίμα πάντα ήταν καλό για την Κρήτη. Δηλαδή, ναι. Αγαπάνε την Κρήτη, θέλουν να έρχονται όχι πια δύο φορές το χρόνο, μία φορά το χρόνο ή το Πάσχα ή το καλοκαίρι. Αλλά από ό,τι βλέπω φέτος είναι πάρα πολλοί που θέλουν να κατέβουν κάτω το Πάσχα. Βολεύει ο καιρός, είναι τέλος Απριλίου, δηλαδή μέσα τέλος Απριλίου. Για ποιους λόγους επιθυμούν, τι βρίσκουν διαφορετικό στην Ελλάδα και στην Κρήτη εκεί οι Αυστριακοί και λένε εγώ θα κλείσω και φέτος πακέτο να πάω στην Ελλάδα? Ειδικά στην Κρήτη προτιμούν το Πάσχα, ας πούμε, το Μάιο, γιατί για λόγω της φύσης, για να κάνουν περίπατο, να απολαύσουν τη φύση, όχι τόσο πολύ για τη θάλασσα. Είναι πάρα πολλοί που δεν θέλουν Ιούλιο, Αύγουστο, γιατί και πολύ τουρισμό και όλα γεμάτα και πολύ ζέστη. Γι' αυτό προτιμούμε το Πάσχα, που είναι μια πιο ήσυχη, πολύ ωραίος καιρός θεωρητικά. Και βέβαια πρέπει να εστιάσουμε και στο γεγονός ότι είναι μια αγορά με υψηλή αγοραστική δύναμη. Δηλαδή τα πορτοφόλια των Αυστριακών είναι ισχυρά, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται και για την τοπική επιχειρηματικότητα. Βέβαια, αλλά όταν είναι μια οικογένεια 4 άτομα, αεροπλάνο, ξενοδοχείο, νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, εντάξει, δεν είναι λίγα τα λεφτά. Αλλά η Ιταλία, ας πούμε, που πηγαίνουν παλιά συνέχεια στην Ιταλία με το αυτοκίνητο για τις 5 ώρες από εδώ. Ναι. Πιο λίγο τώρα. Προτιμούν Ελλάδα. Προτιμούν ειδικά η Κρήτη. Προτιμούν Ελλάδα. Η Κρήτη έχει το πιο καλό καιρό. Κύριε Δερμιτζάκη, επειδή το επαναλάβω, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη συνήθεια εκεί των Αυστριακών και το πώς διαμορφώνεται και το τουριστικό προϊόν στο κομμάτι των κρατήσεων από την πλευρά τους προς εμάς. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με πέρυσι, το ενδιαφέρον είναι εντονότερο? Όχι, το ίδιο. Είναι το ίδιο. Το ίδιο γιατί τώρα υπάρχει το πρόβλημα της ενέργειας. Εκεί θα το πήγαινα. Έχουν έρθει μεγάλοι λογαριασμοί. Καθώς φέτος. Και του πολέμου. Ξέρετε, στο κομμάτι το ενεργειακό, οι διακοπές φέτος θα είναι ακριβότερες. Όχι μόνο για τους Έλληνες στο κομμάτι εντός Ελλάδας, αλλά και για τους ξένους. Το σκέφτονται περισσότερο. Μειώνουν τη διάρκεια των διακοπών, ίσως. Εγώ πιστεύω ότι. Πέρυσι ήταν πιο καλά λόγω της κορώνας, ότι ήταν λίγο πιο ελεύθεροι. Να βγούμε έξω, δεν αντέχουμε άλλο. Αλλά φέτος θα είναι λίγο πιο μαζεμένοι. Νομίζω. Μαζεμένοι. Ναι. Γιατί και τα νίκια έχουν ανέβει και η ενέργεια. Ο πόλεμος δεν ξέρει ότι. Είναι όλα αυτά. Είναι Μάλιστα. αρνητικά για τον τουρισμό. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Τώρα είμαι στο Γκράμπεν. Ναι. Πίσω μου είναι ο Άγιος Στέφανος. Βλέπετε, έχουμε άνοιξη, πολύ καλό καιρό. Ναι. Ο κόσμος είναι όλος έξω, όλοι εύθυμοι. Είναι μια θετική ατμόσφαιρα τώρα. Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι? Τώρα πολύ καλές. Τώρα είναι μια χαρά. Τώρα είναι καλύτερα από την Κρήτη από ό,τι βλέπω σήμερα. Εντάξει, έχουμε μια συννεφιά, αλλά θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες το καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς. Θα κατέβετε Ελλάδα το Πάσχα? Το Πάσχα όχι, αλλά θα κατέβει η κόρη μου με πολλούς φίλους, γιατί τους αρέσει το Πάσχα στην Ελλάδα. Στην Κρήτη. Τέλεια. Και θα κατέβουν αυτοί. Εμείς λοιπόν, κύριε Δερμιτζάκη, πολύ ωραία. Χαιρετισμούς, να είστε καλά. Επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ.